Το αργότερο με το Πάσχα θα έχουν τεθεί στην Ολομέλεια για ψήφιση τα νομοσχέδια που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου. Το θέμα συζήτησε εκ νέου η Επιτροπή Νομικών και σύμφωνα με του παρευρισκόμενου βουλευτέ, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτητα αλλά και η ποιότητα απονομή τη δικαιοσύνη. Μελετάτε το ενδεχόμενο διορισμού 7 δικαστών 5 που προβλέπει το νομοσχέδιο και αύξηση του χρόνου προπηρεσία του σε 10 χρόνια, ενώ θα απαιτείται να έχουν διοικητική πείρα. Επίση, γίνονται σκέψει να μπορούν μπορούν οι δικηγόροι να καταχωρούν τι υποθέσει και σε πρωτοκολλητία τη επαρχία του και όχι μόνο στη Λευκοσία, όπου θα εδρεύει το διοικητικό δικαστήριο. Η Επιτροπή μελετά επίση τρει προτάσει νόμου, οι οποίε παρέχουν το δικαίωμα σε δημόσιου υπαλλήλου να κατέχουν κομματικέ θέσει, να μετέχουν στα όργανα των κομμάτων και να μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα σε εκλογικέ διαδικασίε. Στόχο να μην προσκρούει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα η συμμετοχή του στα πολιτικά δρόμενα.